ξέρω. Καλά είσαι. Είσαι καλά. Κοιμήθηκες όμορφα. Είδες ωραία όνειρα. Ο μπαμπάς κατουργέται και ακούγεται παντού. Είδες όμορφα όνειρα. Ναι. Ήταν όμορφα. Τι είδες. Τον μπαμπά και τη μαμά. Ναι. Και τι κάνατε, παίζατε με τον μπαμπά και τη μαμά. Ναι. Τι παιχνίδια παίζετε. Με ποιο για δείξαμε, με ποιο παιχνίδι παίζετε. Σήμερα από τη φύση με ωραίες εικόνες μάθαμε χθες βλέποντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ότι μπορείς να βγεις για άσκηση εντός Αττικής όπου θες αφού έχεις στείλει το μηνυματάκι. Δεν είχα ιδέα, δεν είχαμε ιδέα και γι' αυτό κάναμε βόλτες στη γειτονιά πέρα δόθε. Και πολλοί κόσμοι το ήξερε το μεταξύ, γιατί που το έλεγα μου λέγανε ναι, καλά, δεν το ήξερε. Οπότε έχουμε έρθει στην Μπάρνηθα, έχουμε ανέβει στο Μπάφι, έχουμε βάλει τον μικρούλι στο καρότσι και ήρθαμε να περπατήσουμε και να αθληθεί ο Κανάκης, γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ που έχει δροσιά και είναι ωραία. Δροσιά, έχει κρύο, δεν έχει απλά δροσιά. Αλλά είναι. Σας έχω ωραίες εικόνες, δείτε εδώ. Μέσα στα έλατα, μέσα. Τον αγαπημένο προορισμό μου, δεν μπορώ, είμαι παιδί του βουνού και της φύσης και των δέντρων, μου αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά τα ελατάκια. Έχουμε πάει μαζί. Γιατί δεν το θυμάμαι. Ναι, γιατί έχεις απώλεια μνήμης. Αλλά τα 33 χρόνια σου έχεις απώλεια μνήμης. Μου λέει ότι δεν έχουμε ξανάρθει στον Μπάφι και έχουμε έρθει μαζί στον Μπάφι. Δείτε πόσο υπέροχο τοπίο και εκεί πέρα είναι γεμάτο ελαφάκια τα οποία τα γλυκούλια μάλλον πεινάνε και έρχονται στον κόσμο για να φάνε γιατί δεν φοβούνται καθόλου, πλησιάζουν όλο τον κόσμο και είναι απίστευτα. Θα πεις τα κορίτσια τι είδες σήμερα από κοντά. Θα πεις ότι είδες ελαφάκια πρώτη φορά. Ότι είδα ελαφάκια, πες πολλά ελαφάκια είδα. Τι είναι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Βεβαιωθείτε κι εσείς ότι μπορείτε να το κάνετε αυτό. Αν και εγώ σας είπα, το άκουσα στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, οπότε δεν μπορεί να μην ισχύει. Βασικά, μας σταματήσανε και από το δασαρχείο και μας ρωτήσανε, οπότε θα μας είχαν πει. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε ωραία. Αναπνεύσαμε καθαρό οξυγόνο, διαφορετικό οξυγόνο. Αου! Μου τραβάει τα μαλλιά. Ο Αλέξανδρος είδε λαφάκια, είδε λατάκια. Είχε αρκετό κρύο, δηλαδή θέλει καλό ντύσιμο. Τώρα εντάξει, μα πας για άσκηση, ας πούμε, ο Κανάκης γύρισε ζεσταμένος από το τρέξιμο και από αυτά. Εγώ που απλά περπατούσα ήμουνα οκ okay με ένα μπουφανάκι. Αυτό εδώ δεν είναι πορτοκάλι, αυτό εδώ είναι μανταρίνι. Παιδιά, βλέπετε πόσο μεγάλο μανταρίνι είναι, δηλαδή. Με τι να σας το σύντρο, να ορίστε με την μπάλα από το δέντρο, ας πούμε. Δείτε εδώ πιο μεγάλο και από την μπάλα του δέντρου είναι. Με συγχωρείτε, κύριε, το κουτάκι είναι δικό μου. Μία μου το κάθεστε, μία που θέλετε να το ανοίξετε. Τι θέλετε το κουτί μου. Επειδή οι μπριζόλες που είχε φτιάξει ο Κανάκης σε ένα από τα προηγούμενα vlog μας είχαν κάψει καρδιές και μου στείλατε πάρα πολλές μήνυμα για αυτές τις υπέροχες μπριζόλες και πραγματικά, σας το λέω ειλικρινά, είναι η πιο νόστιμη μπριζόλα που είχα φάει. Θα σας δείξουμε λίγο πώς γίνονται.
λίγο μελάκι. Ωραία μανούλα μου. Και από πάνω σπάμε δύο κνόρ, μία λαχανικά και μία βόδι. Ρίχνει από πάνω μάγειράς μας εδώ μέσα και λίγο δέντρο λίβανο. Και θα ρίξουμε και ριγανί. Mm. Και λίγο ριγανίτσα. Ωραία, λύχουμε τώρα την πριζολίτσα να πάνε παντού. Και ψήνουμε στους 220 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο με λαδόκολλα από πάνω να είναι σκεπασμένες. Για πόση ώρα τις είχες αφήσει σκεπασμένες, θυμάσαι? 45 λεπτά. 45 λεπτά. Τόση ώρα θα κάνουμε να φάμε. Όλοι μου οκτονίσει. Ωραία, για 45 λεπτά κλειστές και μετά ανοιχτές για να πάρουν χρωματάκι. Πόση ώρα θέλεις? Λίγο. Με το μάτι δηλαδή τις έβαλες. Ωραία. Πάμε να τις βάλουμε στο φούρνο και σας δείχνω το αποτέλεσμα. Αν προλάβω να το δείξω, γιατί πεινάω πάρα πολύ. Μόσχο μυρίζει και έχουμε μπριζολίτσες με αγαπημένα παντζαράκια, τα οποία είπαμε είναι εποχής και έχουμε ξετρελαθεί και τρώμε συνέχεια. Δοκιμάζω και σας λέω αν είναι το ίδιο νόστιμο με την προηγούμενη φορά, μήπως έτυχε. Και να δούμε το 7. Όχι, το 7 το έχουμε ανοίξει, ναι, τι λέω. Το 8. Το 8 είναι μεγάλο, παιδιά. Και έχω να ανοίξω, καλά δεν είναι μεγάλο, 8 και 9, γιατί δεν είχα ανοίξει ούτε χθες. Και το 9 φαίνεται μεγάλο, αλλά είναι ακριβώς τα ίδια. Σήμερα μπορώ να μοιραστώ αν θέλεις. Έλα. Αυτό. Επέστρεψα από την Πάρνηθα με ένα περίεργο πονόλαιμο. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή εισέπνευσα μετά από τόσο καιρό καθαρό οξυγόνο, ότι κάτι συνέβη εκεί. Δεν ξέρω, στο λαιμό μου. Επειδή ανέπνεα και από το στόμα από το πολύ περπάτημα που λαχάνιασα. Πέρα από αυτό, ήθελα να σας πω ότι είδα ότι δεν σας έχω δείξει ποτέ τα μεσημέρια μου. Συνήθως σας τραβάω πρωινά και με απογευματινά πλάνα. Και το μεσημέρι απλά δεν τραβάω γιατί ο μικρός κοιμάται και θέλω να κάνουμε όσο πιο πολύ μπορούμε ησυχία. Τρώω κλίδα μπαρωθή μέσα στο δωμάτιο και τον βλέπω από το monitor. Και αν δεν κοιμηθεί καλά, το βραδάκι μας έχει γκρινίτσα. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε ησυχία για να κοιμάται καλά. Αλλά είμαι στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι επιτέλους μου ήρθανε, πέρα από το Look Fantastic που ακόμα μου χρωστάνε κι άλλα. Δεν ξέρω, τη σπάσανε σε 3, θα μου έρθει και 4 κουτί. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με αυτή την παραγγελία. Μου ήρθαν όλες οι παραγγελίες που είχα πληρώσει με την κάρτα. Και όλα τα υπόλοιπα που περιμένω είναι αντικαταβολή. Οπότε και να μην έρθουν και να χαθούν με τα courier και όλα αυτά που γίνεται, δεν μας ενδιαφέρει, δεν πειράζει. Και πάμε λίγο να σας δείξω τι μου ήρθε. Αρχικά αυτό που περίμενα με μεγάλη λαχτάρα και αγάπη είναι το αγαπημένο μου make-up από Fenty Beauty. Εγώ χρησιμοποιώ το 200. Είναι η soft matte σειρά. Είναι από τα πιο ωραία make-up που έχω δοκιμάσει ποτέ μου. Δεν το αλλάζω με τίποτα, νομίζω ότι εκεί στα εργαστήρια της Fenty εμένα είχαν πάρει για πείραμα. Το πειραματόζω ήμουν εγώ, γιατί ταιριάζει στο δικό μου πολύ λιπαρό και ευαίσθητο το δέρμα πάρα πολύ ωραία. Επίσης, μου ήρθε εδώ, θα σας δείξω, κάτι πάρα πολύ ωραίο και είναι πολύ ωραία ιδέα για δώρο, γι' αυτό να μην το ξεχάσετε. Δηλαδή, εγώ θα χαιρόμουν να μου φέρουν κάτι τέτοιο. Εγώ το πήρα 18 ευρώ και τώρα στην Black Friday, τώρα δεν ξέρω, δεν έχω ξανακοιτάξει, το βάλανε 10. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ξανά αύξησαν την τιμή. Δεν ξέρω τι παίζει με αυτό, το δείτε. Άμα σας ενδιαφέρει και σας αρέσει. Η ατζέντα μου για το 2021. Πήρα από αλλού αυτή τη φορά. Ή πάρα μην πάρω από εκεί πέρα που πήρα και πέρσι. Όχι ότι δεν μου πήγε καλά το 20. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία χρονιά. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλοι καλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα το ότι μείναμε περισσότερο στο σπίτι. Οκ, δεν πειράζει. Τουλάχιστον είμαστε όλοι καλά. Αυτό έχει σημασία. Και πήρα την ατζέντα αυτή από Στρατιβάριους. Τυχαία, δεν είχα ιδέα ότι στα Στραντιβάριους έχουν ατζέντες και πήρα αυτή την τέλεια παστέλ, έχει και άλλα χρώματα. Επειδή εγώ με του ροζ, δεν σημαίνει ότι έχει μόνο ροζ, σε όσες δεν αρέσει το ροζενό. Παστέλ και μέσα, με πάρα πολύ ωραίες σελίδες, έχει εδώ πέρα και τους μήνες με πάλι παστέλ χρώμα, γράφει και εδώ πέρα τους μήνες. Χρυσό σπιράλ που τρελαίνομαι εγώ για χρυσό σπιράλ. Γι' αυτό εγώ στην Αμερική τότε είχα παραγγείλει, όσες θυμάστε, όταν είχα πάει στη Νέα Υόρκη, είχα παραγγείλει εκείνο το πλάνερ που σας είχα δείξει με το χρυσό σπιράλ, γιατί δεν έβρισκα εδώ εύκολα με χρυσό σπιράλ. Το μόνο που δεν μου άρεσε και είναι λεπτομέρεια, αλλά τέλος πάντων είμαι σκορπιός και ξέρετε, οι σκορπιοί είμαι αυτά, μαράκι, ξέρετε. Εδώ πέρα αυτή η σελίδα δεν μου αρέσει που ήθελα αυτό να είναι λίγο πιο πάνω, να μην μένει εδώ τόσο κενό.
Εδώ πέρα οκ, okay, έχει να γράφεις πράγματα. Εδώ γιατί τόσο κενό, βρε παιδάκι μου. Λεπτομέρεια το ξέρω, αλλά δεν μπορώ. Είμαι λίγο ψυχαναγκαστική. Ο Αλέξανδρος σήμερα έχει πάρα πολύ κέφι για παιχνίδι με τη μαμά του. Και έχουμε καθίσει εδώ πέρα μπροστά από το δέντρο και παίζουμε, κάνουμε αγκαλίτσες, διαβάζουμε εδώ πέρα διάφορα τέτοια βιβλιαράκια. Τα αγαπημένα του. Έχουμε ένα πάρα πολύ αγαπημένο παιχνίδι, το οποίο δεν είναι πραγματικά τίποτα αυτό το παιχνίδι, πραγματικά τίποτα, και δεν υπάρχει. Με αυτό είναι το παιχνίδι που θα του κρατήσω για να του βάλω μέσα στο κουτάκι που του έχω φυλάξει από μικρούλης. Είναι αυτό εδώ πέρα το υποβρύχιο από τη Fisher Price. Έλα. Οπ. Αυτό είναι το αγαπημένο του παιχνίδι, του αρέσει πάρα πολύ. Θα πεις καληνύχτα στα κορίτσια, για κοίτα εκεί και πες καληνύχτα. Κάνε γεια, γεια σας κορίτσια, καληνύχτα, θα σας δούμε αύριο. Αύριο. Ναι. Ναι, αύριο πάλι. Αύριο πάλι, πες τους αύριο.